Θα συνεχίσω με πρωινό του Μέγκα και Χριστιδού, όπου εκεί μίλησε ο Παντελής Κονδυλάτος, σχεδιαστής μόδας. Σχολίασε λίγο τα My Style Rocks, εκείνα τα περίεργα, τα παράξενα, και το ρωτήσανε και για τα non-binary άτομα, τα οποία μαθαίνουμε, έτσι. Ο Τριαντάφυλλος της προάλλες σου λέει, παλιά ψυχίατρο. Άμα έλεγε εσύ με ο Ναπολέον, ψυχίατρο. Μα κάτι, στο ίδιο κλίμα και ο σχεδιαστής. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε και τι σχολίασαν στο πρωινό. Θα σας πω στον Περικλή Κονδυλάτο, τον οποίο συνάντησε η Ρέη Ιωάννου σε ένα event του Νεκτάριος Καμνάκη και μιλάει για τα πάντα. Μιλάει για το My Style Rocks, μιλάει για το περιβόητο αυτό το χθεσινό που είδαμε σχόλιο του Δήμου Βερικιού για την Έλλη Στάι, την ηλικία και πάει λέγοντας. Μόνο αυτό που λες με φοβίζει, ότι ο Περικλής Κονδυλάτος μιλάει για τα πάντα, με φοβίζει. Ναι, ναι, και ακόμα καλύτερο θα το κάνω, μιλάει και για τα non-binary άτομα, συγγνώμη, και νομίζω πως θα συζητήσει πάρα πολύ δηλώση του αυτή. Ένα διαφορετικό My Style Rocks βλέπουμε αυτή την σεζόν με νέα κριτική επιτροπή. Έλενα Χριστοπούλου, Γιώργος Καράβας, παρέα με Στέλιο Κουδουνάρη και βεβαίως ο τιμόνι Κατερίνα Κραβάτου. Μ' αρέσει να υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που ήταν στο modeling. Λοιπόν, πρώτη φορά τον βλέπω έτσι. Οπότε, προχωράμε με επιφύλαξη. Γιατί υπάρχει αυτή η σύγχυση ότι είναι στο χώρο της μόδας? Σε αυτή τη χώρα λένε η Λιάννα έκανε διεθνή καριέρα. Ο Τάδε είναι στο χώρο της μόδας. Δεν ισχύουν αυτά. Πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσουν αυτές οι έννοιες. Φαίνεται υπάρχει κάποιο είδους λίγο απελπισία στην τηλεόραση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είδα τη Μαρία Παπαγρηγορίου στο bootcamp που στο χώρο μας είναι μια πάρα πολύ γνωστή περσόνα με τρομερές γνώσεις. Ποιος θα την κρίνει? Ένα παιδί που δεν έχει ιδέα. Δεν το λέω ούτε για το Στέλιο Κουδουνάρη. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, ποιος θα την κρίνει τη Μαρία Παπαγρηγορίου? Ένας που περνάει απ' έξω, που είδε φως και μπήκε μέσα. Κατάλαβες, είναι γελίο. Το πρωί της Τρίτης, ο Δήμος Βερίκιος, μιλώντας στην εκπομπή Happy Day, σχολεί... My Style Rocks δεν παρακολουθώ, οπότε δεν μπορώ να εκφραίω άποψη. Βλέπει κανείς από εσάς? Έχει κανένα ωραίο μοντέλο? Άμα είναι να ξεκινήσουμε να βλέπουμε. Σε μια εμφάνιση της Έλλη Στάι, στην τηλεόραση χαρακτηρίζοντας την Μπέπα 70 ετών. Καθόλου δεν ταυτίζομαι με αυτό το σχόλιο. Τις γυναίκες πρέπει να τις σεβόμαστε και να μην κρίνουμε τους ανθρώπους γενικότερα για την εμφάνισή τους. Εγώ, αν έχω πει κάτι, έχω πει μόνο να μην προβάλλονται λάθος πρότυπα στους ανθρώπους για το τι είναι υγιές και τι όχι. Και το υγιές είναι συγκεκριμένο, έχει να κάνει με τα ιατρικά δεδομένα. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με το πρόσωπό του. Ειδικά με τις γυναίκες, πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Γιατί? Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που τη γυναίκα εμείς την έχουμε κάνει τόσο ανασφαλή. Εμείς οι άντρες την έχουμε κάνει τόσο ανασφαλή. Να νομίζει ότι αν χάσει την ομορφιά της, τότε δεν είναι τίποτα. Δεν μπορούμε μετά να την κατηγορούμε που προσπαθεί να σταματήσει το χρόνο, όταν εμείς της έχουμε κάνει αυτή την πλήση εγκεφάλου. Και τι έχεις να σχολιάσεις για όλο αυτό το θέμα που έχει ξεσπάσει γύρω από τα νόμια? Αυτό τώρα θέλω να το σχολιάσω κι εγώ που είπε ο Βερίκιος για τη Στάι. Μπέμπα 70 ετών. Τώρα, να σου πω κάτι. Προφανώς έχει κάνει πολλές πλαστικές. Έτσι, αφού βγαίνει στην τηλεόραση και είναι... Φαντάσου τι θυμάμαι όταν την έβλεπα μικρός και ήμουν αμούστακος. Τώρα το θέμα είναι, όχι τόσο ως γυναίκα, έτσι, αλλά για να εμφανίζεται στην τηλεόραση ως σχολιαστής, αναγκαστικά δεν πρέπει να κάνει τις πλαστικές που έχει κάνει και η κάθε γυναίκα, αν θες να συνεχίζεις να είσαι στην τηλεόραση. Βέβαια, από ό,τι την είδα, εντάξει, δεν έχει γίνει τρομακτική, έχει γίνει καλή δουλειά πάνω της, δεν έχει γίνει τρομακτική δουλειά, έτσι, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις. Βέβαια, 70 είναι η Στάι. Περάσαν τα χρόνια. Non-binary άτομα. Ξέρεις κάτι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι πολύ δυστυχισμένοι γιατί δεν έχουν βρει την αιτία της ύπαρξής τους και προσπαθούν να ταλαιπωρήσουν εμάς. Ας πάνε στον ψυχίατρο. Αυτό. Okay. Τώρα με συγχωρείς. Ακούς τι λέει ο κύριος Κονδυλάτος. Ας πάνε στον ψυχίατρο. Το ίδιο... Καλά, ο Τριαντάφυλλος δεν είπε αυτό. Σου λέει παλιά, άμα λέγε Σίμων Ναπολέον ή δεν ξέρω τι είμαι, σε πηγαίνανε μέσα. Τώρα υπάρχει ένα άλοθη, μια επίοικια. Δεν ξέρω. Εσείς έχετε κατασταλάξει, ξέρετε τι είστε? Εγώ σήμερα είμαι αυτοκίνητο. Βουμ βουμ. Τάζει μέλη ο Περικλής. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Τελικά, ο κύριος Κονδυλάτος, συγγνώμη για να καταλάβω, είναι γιατρός?
Γιατί μιλάει για ιατρικά, μιλάει για ψυχιατρικά. Προβληματισμένο το πλατό, ε. Φαντάζω αυτή τη συνέντευξη, αν την είχε πάρει ο Γεώργιος Ες Λιάγκας, τι χαμός θα γινότανε στον Αντένα. Okay, εγώ λέω, ο καθένας έχει την άποψή του. Το έχει πει και ο μεγάλος Eastwood. Δικαιούται να έχει την άποψή του. Αλλά είναι κάποια πράγματα που καλύτερα να μην τα αγγίζουμε και ιδιαίτερα όταν έχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Καλύτερα να μην λέμε την άποψή μας. Να σεβόμαστε τη ζωή των άλλων, να σεβόμαστε τις επιλογές τους. Εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια, μου κάνει πολύ εντύπωση. Δεν θα περίμενα, ειδικά για αυτή τη δήλωση για τους non-binary. Έβιλε, υπάρχει κανείς που σου λέει ότι δεν το σέβεσαι, δεν τη σέβεσαι. Απλά μπερδεύονται οι υπόλοιποι, μπερδευόμαστε. Οητό, κατάλαβες. Τώρα να δώσω παράδειγμα πάλι με την Eurovision. Εντάξει, μπερδεύεσαι. Και θα είναι σταθερή σε κάτι ή μετά μπορεί να αλλάξουν. Γίνει από τον Περικλή, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή στο μυαλό μου τον έχω πιο ανοιχτό μυαλό από αυτό. Να πιο open στις επιλογές των ανθρώπων και στον αυτοπροσδιορισμό. Συμφωνώ μαζί του σε αυτό το κομμάτι που είπε για την Έλλη Στάι. Και θέλω να πω ότι έβλεπα χτες την εκπομπή της Γιάμαλη, της Αναστασίας, που ξεκίνησε εδώ στο Μέγκα. Αυτό τώρα ξέρεις τι. Πριν πάνε στη Στάι, άμα με σταματήσει, πες ότι τρέχω με το αυτοκίνητο, έτσι, και με σταματήσει η αστυνομία και πω ότι είμαι ένα πουλί. Δεν είμαι άνθρωπος, είμαι ένα πουλί. Αυτό προσδιορίζουμε ως πουλί. Θα με αφήσουν ελεύθερα ή θα φάω την κλίση. Να ξέρουμε πως χρειαστεί να, ανάλογα την περίπτωση, να προσδιορίζεσαι προς όφελό σου. Τι ώρα παίζει, 4 και 10. Ναι, ναι. Ήτανε προς το τέλος που πέτυχα εγώ ένα βίντεο που παίξανε. Έπαιξε λοιπόν η Νατάσα ένα βίντεο που έδειχνε τρεις γυναίκες. Μέσα σε αυτές ήταν και η Έλλη Στάι, η Έλλη Στάι, η Ελεονόρα Μελέτη και η Νατάσα Μποφίλιου, που αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε κρίθηκαν πάρα πολύ αυστηρά για το φαίνεστε και όχι για το λέγιν. Σε στιγμές που ο λόγος τους είχε βαρύτητα, γιατί μιλούσαν για γεγονότα που όλους θα έπρεπε να μας αφορούν και θα έπρεπε να σταθούμε στο λόγο και δεν σταθήκαμε στο λόγο, σταθήκαμε στο φαίνεστε. Και ήθελα να το πω γιατί μου έκανε πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση της και τώρα μπορώ να το συνδέσω και με τον Περικλή. Σε αυτό συμφωνώ. Τώρα, για όλο αυτό το κομμάτι με τη μόδα, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν είσαι μοντέλο, δεν ανήκεις στο χώρο της μόδας. Ανήκεις. Ίσως να έχει κουραστεί λίγο και ο κόσμος να βλέπει Έλλη Στάι με τα μάτια της Έλλη. Εντάξει, πάνε τόσα χρόνια. Θέλει και κάτι διαφορετικό. Κάποια στιγμή και ο Παπαδάκης και αυτή η μεγάλη ηλικία, η δεινόσαυρη, εντάξει, κάνε πέρα να έρθει και λίγο νέο αίμα, ρε εσύ. Εντάξει. Τα βγάλεις τα λεφτά σου, δεν έκανες τη δούλη σας. Έχει μια σωστή προσέγγιση σε αυτό τηλεοπτικά, λέγοντας ότι κάποιοι, αν θέλετε, και συγγνώμη κύριε Κονδυλάτο για την λέξη που θα σας, το αποθυμένο του, αν θέλετε, που δεν τον έχουν φωνάξει σε κάποια επιτροπή, γιατί έχει άποψη και γνώσεις για την μόδα και βλέπει ενδεχομένως κάποια άτομα να παίρνουν θέση. Το θεωρώ, εγώ το ερμηνεύω, ελπίζω να μην κάνω λάθος. Σε αυτό όντως έχει γνώσεις για την μόδα. Άλλο θέλει να πει. Ένα μοντέλο που δουλεύει σε βιομηχανία της μόδας δεν είναι απαραίτητο ότι γνωρίζει και τη μόδα. Είναι η δουλειά του να πηγαίνει. Και τα καρδιά αυτά, για να μην κρυβόμαστε, Παύλο, το ίδιο λέμε. Ότι βγαίνει πράγματα. Άμα δουλεύει, έχει ένα επάγγελμα και το κάνει, δεν ξέρει τα βασικά. Είσαι στον ευρύτερο. Τα βασικά είναι να ξέρει 5 σχεδιαστές. Δεν πάει να πει ότι ξέρει να κάνει styling. Άμα δουλεύω 10 χρόνια και έχω κάνει καταλόγους κτλ. Δεν έχω μια ιδέα από μόδα. Ναι, μπορεί η αισθητική έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Αλλά δεν μπορεί να μην ξέρει του σχεδιαστές, α πούμε. Είναι κομμάτι της δουλειάς. Δεν λέγεται ψηφία σας, λέγεται το styling, για το τι σημαίνει η μόδα. Δηλαδή η μόδα, επειδή είναι ένα μεγάλο κομμάτι, μια μεγάλη βιομηχανία, ένας που είναι ως μοντέλο, μπορεί να μην τον αφορά καν. Να πηγαίνει τα χρήματα. Δεν πάει να διαγωνιστεί όμως. Βασικά, επειδή δεν πάει. Χωρίς να είναι απαγορευτικό, δεν σημαίνει όμως ότι όποιος είναι επιτυχημένος ως μοντέλο μπορεί να κάτσει και σε μια κριτική επιτροπή. Αυτό λέει. Και θεωρώ ότι αυτό εννοεί ο κ. Για τον Καράβα, δεν το έλεγε. Για τον Καράβα, παιδιά, ναι. Επίτε το. Ναι, μα το λέω. Δηλαδή. Εγώ έτσι το πήρα. Ότι μιλάω για τον Καράβα. Γιατί εξαίρεσε το Στέλιο Κουδούναρη. Οπότε ή λέει για την Έλενα Χριστοπούλου ή λέει για τον Γιώργο Καράβα. Για την Έλενα, γιατί μίλησε για μοντέλα πιο πριν. Μήπως λέει για την Καραβάτου.
Όχι, βρε. Η καραβάτα είναι μοντέλο. Πιστεύω ότι είναι για τον Γιώργο το. Συγγνώμη, γιατί θα το ξεχάσω και μου το ψιθύρισε η Βένια Σταυτή, επειδή είπε πριν η Σύση για το θέμα τη Νατάση Μποφίλιου. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε και μία τοποθέτηση Ελεονόρα Ζουγανέλη για αυτό το θέμα. Ωραία. Χθεσινοβραδινή, η οποία θα προκαλέσει. Έχει ιδιαίτερο γιατί είχε γίνει χαμός, παιδιά, με το φόρεμα που φόρεσε. Εντάξει τώρα. Τρελαθούμε τελείως. Είναι αυτό το θέμα. Ελεονόρα στα καλύτερά τη. Τέλος πάντων. Καλή είναι και 35, δε. Γιατί δεν με ξυπνάει κάποιο. Ωραία. Άρα κοιμόσουν τόση ώρα. Πάμε σε διαφημίσει. Αυτά από το πρωινό του Μέγκα. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σα άποψη. Εκφραστείτε κόσμια ελεύθερα κάτω στα σχόλια. Τη δικιά μου την ακούσατε. Οτιδήποτε νεότερο υπάρξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, αφού δεν πήγαμε για μπάνιο, όσοι πήγατε για μπάνιο, καλά κάνατε. Ακόμα ζέστη έχει. Εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και αυτό.